αυτοδιοίκησης και γενικότερα του ελληνικού κράτους, εμείς απέχουμε. Ήρθαν, κορονίσαν, φωνάξαν, χτυπήσαν το χέρι στο τραπέζι και από εκεί και πέρα δεν έκατσαν να ακούσουν. Μια που έκαναν μια βαρύ για πόσους από όλους εμάς είμαστε υπέρ αυτής της συνένωσης. Εμείς λοιπόν, κύριοι, και δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ, που είχαμε το θάρρος να πούμε κάποια στιγμή ότι ο Καποδίστριας πέτυχε. Μας έχει ρωτήσει, μας χρησιμοποιούν μόνο στα δύσκολα, όταν είναι τα δύσκολα, κύριε Δήμαρχε, ενώ όταν είναι να αποφασίσουν κάποιοι για μας χωρίς εμάς, αποφασίζουν χωρίς να μας ρωτήσουν. Τέλος πάντων, αυτή είναι η χώρα μας, αυτή είναι η χώρα που ζούμε. Λυπάμαι πολύ με αυτά που συμβαίνουν σήμερα γύρω από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οδηγούν την αυτοδιοίκηση στο συγκλωτισμό της εξουσίας με απότερο σκοπό τον πιο εύκολο έλεγχο από την κεντρική εξουσία στο βωμό της ψηφοθυρίας. Άλλο είναι ο Δήμαρχος να έχει στην Λαγκόνια να έχει 4 δημάρχους στο βουλευτή, να μιλάει με 4 δημάρχους και άλλο να μιλάει με 20 δημάρχους. Έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Στα πλαίσια λοιπόν της παγκοσμιοποίησης, οδηγούμεθα με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό της υπαίδρου και στη συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. Χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς κανένας να γνωρίζει τι θα συμβεί αύριο. Εγώ ξέρω ότι οι δημότες μου θέλουν να φύγουν, να έρθουν στη Σπάρτη, στην Τρίπολη και ας πάνε να πλύνουν σκάλες, αρκεί να έρθουν στην πόλη. Μπράβο, αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι ο προγραμματισμός που κάνουμε. Και όλα δυστυχώς τα χωριά γύρω-γύρω έχουν ρημώσει. Υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή από το δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Γεωργίου στην Αγροτιά από την Αλαφώνησο. Ο κύριος Φελούρης έχει δείξει πάρα πολλές φορές την Αγροτιά, την καταστροφή και τα πηγάδια όλα που αρμέγονται. Σήμερα θέλω από εδώ μέσα να χτυπήσει καλά το χέρι η ΤΕΔΙΚ και να πει έξω η Αλαφώνησο από τη στεριά. Να πάει στο νησί της, εάν δεν θέλει να γίνει στο Δήμο. Δεν μπορεί να καταστρέφει μια περιοχή και να λέμε παίρνει περιουσία του 1947 που τότε οι Προέδροι είτε μπορεί να πράξανε λάθος η Επιτροπή τότε και να έδωσε κάποιες περιουσίες μέσα στο νησί. Ακολουθήσανε μετά οι κοινότητες, δεν μπορέσαν να τα πάρουν είτε γιατί είχαν τα ψάρια τους ρουφούς, όπως συνεχίζει και σήμερα η Ελαφώνησο να μένει με τα ψάρια και τους ρουφούς, γιατί είναι ο στέγκος και ο κάθε στέγκος μέσα και έχουν καταπατήσει όλα τα βουνά να τα κάνουν, ξενοδοχεία. Σας πληροφορώ ότι εμείς αύριο θα πάρουμε σκληρή απόφαση με μαύρες σημαίες εμείς να μπαρθεί η περιουσία στο Δήμο όπου καταλήξει το δημοτικό διαμέρισμα. Ο βασικός στόχος, όπως υπόθηκε από ορισμένους συναδέλφους, είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Έχω την εντύπωση, την πεποίθηση θα έλεγα, ότι ο στόχος του Καλλικράτη και ο σχεδιασμός του είναι για τον πολίτη των μεγάλων πόλεων και όχι για τον πολίτη της περιφέρειας. Χωροταξικός σχεδιασμός. Θα έλεγα ότι έτσι όπως σχεδιάστηκε με κάποιους νέους δήμους, εγώ δεν θα είμαι συγκεκριμένος, νομίζω ότι επιβεβαιώνει την άποψη πολλών ότι άλλα ήταν τα κριτήρια και όχι αυτά που θα έπρεπε να πραγματικά να ληφθούν υπόψη. Ο Δήμος ο δικός μας, ο Δήμος Βιών, και επιτρέψτε μου εδώ να πω, κάποιοι λέγανε κάποτε ότι η Λακωνία συνορεύει με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει μια απογοήτευση σε όλους εμάς εκεί, διότι μπορούμε να πούμε και εμείς σήμερα ότι δυστυχώς τα Βάτικα συνορεύουν με την υπόλοιπη Λακωνία. Μας λέει ο Υπουργός ότι 1.800 ευρώ θα εξοικονομήσει το κράτος από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους αιρετούς και από τους υπαλλήλους. Νιώθω ότι στη φιλολογία δεν είμαι καλός, αλλά στα οικονομικά όμως προκαλώ τον κύριο Υπουργό όποτε θέλει και μπορώ να του αποδείξω ότι δεν θα μειωθούν τα έξοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους αιρετούς και από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Προσέξτε, μιλάνε για 6.000 δημοτικές επιχειρήσεις ότι υπήρχαν σε 1.000 δήμους. Στους 900 δήμους που είναι η μικρή ζήτημα να ήταν οι 1.000. Οι άλλες 5.000 ήταν σε 50-70 δήμους. Λοιπόν, εν διάφτη περιπτώσει, όλα αυτά που θα συρρυκνωθούν, το δηλώνω και στοιχηματίζω ότι θέλουν. Δεν θα μειωθούν, τα έχω λογαριάσει, δεν θα μειωθούν περισσότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Τα έχω βάλει πάρα πολύ πλούσια. Μαζί με τις δημοτικές επιχειρήσεις. Τώρα, πού θα εξοικονομηθεί το 1.800, μπορεί να γίνουν και 10 δις. Αν μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μας λένε τόσα από το φόρο εισοδήματος, τόσα από το άλλο. Δεν έχουν κάνει όμως ένα παράδειγμα να μας πούνε ότι τόσα θα εισπράξουμε. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι σαν άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και χαίρομαι για τη σημερινή συζήτηση, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Εκπροσωπώντας και την αυτοδιοικητική ομάδα στην ΤΕΔΚ, η αντίθεσή μας στο Καλλικράτης δεν είναι η αντίθεση στην ανάγκη να γίνει μια διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά στο περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο πρώτα απ' όλα είναι το πολιτικό του κομμάτι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τις πολιτικές επισημάνσεις τόσο του κ. Βαλιώτη όσο και της κ. Μπουλούμπας. Δηλαδή, πρέπει να καταστεί το μήνυμα προς το Υπουργείο ότι στη γραμμή του Δουνουτού δεν μπορούμε να είμαστε συμμέτοχοι και συνένοχοι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να τονιστεί οι κοινωνικές ανισότητες τις οποίες θα φέρει μέσα από την επίθεση που γίνεται στα δικαιώματα και των εργαζομένων και εν τέλει των πολιτών. Καταδικάζουμε και καταγγέλουμε την αρχή της ανταποδοτικότητας και των ΣΔΙΤ και ζητάμε την στήριξη στο θέμα της απλής αναλογικής. Την ερχόμενη Δευτέρα 3 Μαΐου 2010 η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων έχει συγκαλέσει τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΤΚΕ σε έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το νέο πρόγραμμα της διοικητικής μεταρρύθμισης στο λεγόμενο Καλλικράτης. Εμείς ως τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων συνήλθαμε σήμερα και δεδομένου ότι εχθές το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο του σχεδίου νόμου που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα διοικητική διαίρεση περιλαμβανομένου και του χωροταξικού, συνήλθαμε σήμερα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουμε σχετικά. Μετά από αρκετές ώρες συζήτησης, όπου είχαν τη δυνατότητα να τοποθετούν πάρα πολλοί συνάδελφοι, καταλήξαμε σε ένα ψήφισμα το οποίο ενεκρίθη με μεγάλη πλειοψηφία, το οποίο κινείται στην εξής κατεύθυνση. Εμείς ως αυτοδιοίκηση του Νούμου Λακωνίας ήμασταν και είμαστε υπέρ της διοικητικής μεταρρύθμισης, η οποία όμως θα είναι προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Δεδομένου ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που εδόθη στη δημοσιότητα το κείμενο του σχεδίου νόμου μέχρι την ημερομηνία που θα συζητούν τα προβλήματα και οι λεπτομέρειες στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία με τη σειρά της θα κάνει τις προτάσεις της στην κυβέρνηση, προκειμένου να έρθει εντός του Μαΐου, όπως λέει η κυβέρνηση, προς ψήφιση, δεν είναι αρκετός, προκειμένου και εμείς με τις θέσεις μας, εφόσον αφού μας δοθεί η δυνατότητα να το μελετήσουμε, να συμβάλλουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι σε αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά δε το χωροταξικό, δεν έχουν ληφθεί για τον νομό μας υπόψη τα κριτήρια τα οποία έχει συμφωνήσει η αυτοδιοίκηση σε όλα τα συνέδρια, όπως παραδείγματος χάρη η ορεινότητα, η ιστορικότητα, η κοινωνική συνοχή κλπ. Ζητούμε να ληφθούν όλα αυτά υπόψη, άλλως απορρίπτουμε στο σύνολό τους αυτό το σχέδιο νόμου.